Μετά τον άστατο καιρό που επικράτησε το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις, οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε πλέον στο καλοκαίρι. Για Πέμπτη περιμένουμε ότι θα έχουμε γενικά ένα πολύ καλό σκηνικό του καιρού ως επιτοπλίστων ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις όμως δεν θα λείψουν, κυρίως από ορεινές περιοχές, χωρίς όμως να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από αυτή την αστάθεια που θα υποχωρεί. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν γενικά δυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 με 3, κατά τόπους όμως μέχρι και τα 4 μποφόρ, ιδιαίτερα για τις δυτικές περιοχές. Και η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Και το πρωί βέβαια θα έχουμε δροσιά, με τις ελάχιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου για τις αστικές περιοχές, χαμηλότερες όμως θα είναι στην ενδοχώρα και στα ορεινά. Και τις μέγιστες τιμές να ανέβουν κοντά στους 24, ίσως και 25 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Από την Παρασκευή η θερμοκρασία ανεβαίνει εκ νέου, παράλληλα όμως ενισχύονται οι νότιοι άνεμοι. Και όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, θα πρέπει τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι φορείς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε μία στροφή των ανέμων από νότιες διευθύνσεις, με την έντασή τους σταδιακά από το μεσημέρι και προς το απόγευμα και μετά να ενισχύεται ιδιαίτερα σε βόρειες περιοχές του νησιού, με την έντασή τους να φτάνει τα 6, τοπικά ίσως σαν ρηπές, και τα 7 μποφόρ ή ακόμα και περισσότερο, κάτι που χρειάζεται μία ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Οι νότιοι αυτοί άνεμοι επισημαίνονται κυρίως για βόρειες περιοχές και των Χανίων, δηλαδή στις δυτικές και ανατολικές περιοχές της πόλης των Χανίων, γιατί τα Χανιά δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το νοτιά, ιδιαίτερα για τις περιοχές στα βόρεια του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, καθώς επίσης και του νομού Λασιθίου. Οι νότιες όμως περιοχές δεν θα έχουν ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους, αφού θα κυμαίνονται εκεί στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι λουόμενοι, καθώς τις επόμενες ημέρες η ακτινοβολία θα είναι αρκετά υψηλή. Εξαιτίας του ότι και κατά τη διάρκεια του τριημέρου πολλοί κόσμος θα στραφεί προς τις παραλίες, εξαιτίας του ότι θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και ανεμολογικές, αλλά και όσον αφορά και τη θερμοκρασία, πρέπει όμως να προσέξουμε ιδιαίτερα την ακτινοβολία, καθότι από τις 10 η ώρα και μετά και μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα η έντασή της κορυφώνεται με αποτέλεσμα να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και για να πούμε αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι η ακτινοβολία της περίοδου αυτή είναι η ίδια ακτινοβολία που έχουμε περίπου και στα μέσα του Ιουλίου. Αισθητή θα είναι από το Σάββατο και η αφρικανική σκόνη. Η σκόνη που μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα είναι σε λίγο υψηλότερα επίπεδα και έτσι θα προκαλεί μια ασθενή θολότητα στην ατμόσφαιρα και τίποτα περισσότερο. Και βέβαια από το Σάββατο και μετά, το απόγευμα του Σαββάτου και μετά, αναμένεται ότι υποχωρεί αισθητά η μεταφορά σκόνης και έτσι θα υπάρχει και πάλι καθαρότητα στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα για την Κυριακή και τη Δευτέρα.